Κούσουλος. Βάντρο με τη μία, Ανάκη πρώτη ευκαιρία και να και τον πρώτο γκολ. Πάνω το Σιμεάκι ωστόσο από τον βοηθό, τον γκολ του Στεπίνσκι, για την ώρα τουλάχιστον δεν μετρά. Τώρα όντως επιβεβαιώνεται σωστή απόφαση του βοηθού. Εδώ θα ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Ναι, είναι πιο μπροστά ο Εβάντρο. Περίμενε ο βοηθός να ολοκληρωθεί η προσπάθεια και έδειξε στη συνέχεια το offside. Κίνηση από τον Καρλίτος. Γυρίζει πίσω το πρώτο σουτ, η μπάλα έξω. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα από τη Νέα Σαλαμίνα. Θα περάσει δίπλα από το δοκάρι που προωθείται η της Ομόνιας. Διονκού κάνει κίνηση ο Σίμιτς, αυτόν ψάχνει και βρίσκει στην περιοχή παράλληλα το γύρισμα. Εδώ θα γίνει τον γκολ. Ο Σεμέδο ήταν στη φάση, έβαλε το πόδι εκεί ο αμυντικός. Όπως και να πήγε η μπάλα στα δίχτυα, η Ομόνια φτάνει στο ζητούμενο, στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένας καλός συνδυασμός, δεν τόσο καθαρά. Το γύρισμα από τον Σίμιτς. Όχι, ο Σεμέδο τελικά βάζει το πόδι. Έκανε κίνηση εκεί και ο Λέουκο. Σεμέδο είναι ο σκόρερ, όμως το πλάνο το τελευταίο ξεκαθαρίζει. 1-0 λοιπόν προβάδισμα για την Ομόνια. Νομίζω ήταν το ζητούμενο για τον κύριο Ταπράουσκας. Είδε την κίνηση του Φερνάντες, του πέρασε την μπάλα. Στην μπροστά του τον Κουλιμπαλί, είναι στην περιοχή. Το γύρισμα, Φαμπιάνο άγγιξε λίγο την μπάλα και ο Χαμάς πρόλαβε πριν τον Παπαγεωργίου που ήταν έτοιμος. Ανέμενε και ο Λέτσοαξ εκεί στην περιοχή για την εκτέλεσή του. Μπάλα στην περιοχή, Παπαγεωργίου και να τον γκολ. Αυτή τη φορά πρόλαβε ο Παπαγεωργίου τους αμυντικούς. Με δυνατό σουτ περνάει από πολλά ποδιά η μπάλα και πάει στα δίχτυα του Φαμπιάνο. Η της Ομόνιας διαμαρτύρονται κάτι στον διαιτητή. Θα γίνει βέβαια ο έλεγχος. Ο έλεγχος που θα γίνει είναι για την φάση εδώ. Αν υπάρχει οτιδήποτε με τον Κούσουλο να εξακολουθεί να είναι κάτω. Το σούτ από τον Παπαγεωργίου, βλέπετε από πόσους ποδοσφαιριστές ουσιαστικά περνάει μπάλα. Με Μικελίτο κάνει κίνηση ο Φερνάντες, σε αυτόν πάει μπάλα, τον επιτηρεί ο Διουνκού. Παλιά στην περιοχή, στο δοκάρι χτυπάει μπάλα. Να δούμε νωρίτερα τη φάση με την παλιά του Φερνάντες, η μπάλα παίρνει πορεία προς την εστία. Εκτέλεσε ο Φερνάντες, κεφαλιά και γκολ, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Βέλιος φαίνεται να είναι ο σκόρερ, ό,τι και να είναι η Νέα Σαλαμίνα γυρίζει τα σε βάρος της δεδομένα και στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης παίρνει το προβάδισμα. Παίρνει καλύτερη τοποθέτηση και από κοντά νικάει τον Φαμπιάνο. 2-1 η Νέα Σαλαμίνα το γυρίζει και προηγείται. Παλιά στην περιοχή ο Σίμιτς, η μπάλα δεν θα πάει στα δίχτυα αλλά ούτως ή άλλως ό,τι και να γινόταν. Το Σιμεάκι από τον βοηθό σηκώθηκε, έχει να εδραιώσει το σκορ το προβάδισμα αλλά να φτάσει σε γκόλ ισοφάρισης. Στεπίνσκι, η κεφαλιά πάει έξω. Εδώ πλησιάζει, εδώ δημιουργεί ευκαιρία για τον γκόλ της ισοφάρισης η Ομόνια από την μεταβίβαση του Διονκού. Θα συνεχίσουν για το υπόλοιπο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο ημίχρονο, όσο τουλάχιστον θα είναι στο παιχνίδι, είναι χρεωμένη με κίτρινη κάρτα. Σεμέδο, το γύρισμα, ευκαιρία, Εβάντρο, η μπάλα σε σώμα, στο κεφάλι νομίζω του Μιχαήλ. Με πολύ επικίνδυνα ξεκάθαρες οι οδηγίες των διαιτών να σταματάνε το παιχνίδι. Εδώ είναι το δυνατό φάουλ του Εβάντρο. Τόμοβιτς στέλνει μπάλα στην περιοχή, ο Κουλιμπαλί την απομάκρυνε, ο Λέτσοαξ το κοιμάζει από μακριά και στέλνει την μπάλα στην κερκίδα των φίλων της Ομόνιας. Στην περιοχή Μελίσσας, η προσπάθεια Μικελίτο, επανέφερε ο Σίμιτς, Πεχαράνου η μπάλα παίρνει ύψος, με τις γροθιές από μακρύνη πλάγια, με Στεπίνσκι έκανε κίνηση ο Σίμιτς. Παλιά τώρα στην περιοχή, Σεμέδο κατεβάζει ευκαιρία, η μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, δείχνει κόρνερ ο Αθανασίου. Μελίσσα και χτυπάει μπάλα, να δούμε. Ουσιαστικά δεν βρίσκει
καλά την μπάλα ο Σεμέδο. Δίστασε για το σούτ. Νέα μπαλιά. Περνάει από αρκετού η μπάλα. Ευάντρο το σούτ. Η μπάλα πάει έξω με δύναμη. Περνάει σχεδόν παράλληλα. Μπει στην πορεία της μπάλας. Από τον Χαμάς η μπαλιά ο Μελίσσας έδιωξε και παίρνει και το φάουλ στην σύγκρουση εκεί με τον Στεπίνσκι. Να κερδίσει εκεί. Παχάσα. Χάνει για δεύτερη φορά η Ομόνια με Βάντρο το σούτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Γυρίζει, βάζει το φάλτσο αλλά και ύψος περισσότερο. Θέλει να φτάσει γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή, ο Στεπίνσκι του δίνει επιλογή το σούτ. Ο Μελίσσας σώζει, στην συνέχεια ο Τόμοβιτς απομακρυνέ. Μελίσσας, στη συνέχεια με τον Τόμοβιτς εκεί να δούμε αν ξεκαθαρίζει η φάση. Με πλάτη βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή. Με την Ομόνια ξανά και τον Σεμέδο που πάει να περάσει από όλους. Συνεχίζει, πάει πλάγια το σούτ, την μπάλα περνάει μπροστά από την εστία και πάει έξω. Και στο σημείο κάπως πλάγια στην περιοχή δοκίμασε να τελειώσει μόνος την προσπάθειά του. Το σούτ του θα περάσει Εράκοβιτς. Σεμέδο και πάλι με τον ίδιο τρόπο η Ομόνια. Το πλασέ το σώζει ο Μελίσσας, πολύ μεγάλη απόκρουση στην προσπάθεια του Αντζίλη. Χαμάς, νέα μπαλιά στην περιοχή, ευκαιρία και μπάλα πάει στα δίκτυα με τον Στεπίνσκι να είναι ο σκόρερ. 2-2, γκολ ισοφάρισης από τον Στεπίνσκι. Περνάει μπάλα και πάει στα δίκτυα παρά την προσπάθεια του Μελίσσα. Δεν πρόλαβε εδώ να πάρει καλή τοποθέτηση. Δεν υπολογίζει την προσπάθεια και την πορεία που δίνει στην μπάλα ο Στεπίνσκι. Χτυπάει στο έδαφος και πάει στα δίκτυα. Αυτό που έψαξε. Ψάχνει τον Αντζίλη. Σίμιτς προσπαθεί να ελευθερωθεί. Βγάζει παλιά ευκαιρία και να τον γκολ. Ο Στεπίνσκι γίνεται όντως ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ήταν μόνος και αφύλακτος σε ένα σημείο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέχρι αδύνατο να αστοχίσει. Στην περιοχή της τον βρίσκει με την άνεση το Σίμιτς και απλά από κοντά πλασάρει ιδανικά ο Πολωνός. Πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ, τρίτο για την ομάδα του. Εκτελέστηκε το κόρνερ, κεφαλιά έξω από τον Βέλιο. Αφήνει πλεονέκτημα, ο Λέτσακ στέλνει μπάλα στην περιοχή. Ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί για τη Νέα Σαλαμίνα. Το σούτ, το σώζει ο Φαμπιάνο. Το σούτ από τον Τόμοβιτς που έχει προωθηθεί.